Όλοι έχουμε μάθει να κρυβόμαστε πίσω από το ντουλάπι και να πετάμε πετρούλες. Λυπάμαι, αλλά πρέπει να πω την αλήθεια. Κύριε παρόντες κύριοι, σύμφωνα με τα αδέσποτα γελάδια που ούτε καν είχαν ασχοληθεί ενώ τους το είχα προτείνει. Εντάξει, παρακαλώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Μαριώλη για τη διακοπή. Να σεβαστώ τους εθελοντές. Όχι, δεν έχει σεβαστεί άλλα πράγματα για να το κάνουμε προσωπικό. Το κάνουμε μαζί. Για τη συγκεκριμένη ανακοίνωση αναφέρονται τα ονόματα Λάσκαρη και η κυρία Λάσκαρη. Μπορείτε να έχετε τον λόγο αν θέλετε. Ωραία, θα τα πω εγώ λοιπόν για τον κύριο Λάσκαρη. Σας πειράζει? Όχι. Καταρχάς, για να τα πάρουμε από την αρχή, για κάποιο λόγο νομίζετε ή υπάρχει εντύπωση. Συγγνώμη, μην θεωρήσετε ότι είναι δικαστήριο εδώ. Έτσι. Δεν σας είπα κύριε Πρόεδρε του Δικαστηρίου, είπα κύριε Πρόεδρε του Δημοτικού Συμβουλίου. Για κάποιο λόγο νομίζετε ότι εδώ ο κύριος Λάσκαρης, η οικογένεια Λάσκαρη, θέλουν να κάνουν αντιπολίτευση. Δεν θέλουν, την υγεία τους θέλουν. Εμείς ήρθαμε εδώ και είπαμε να σας ξεχάσει ο καθένας. Γι' αυτό λοιπόν, για να ξεκινήσουμε και να σας δείξουμε ότι υπάρχει καλή θέληση εκ μέρους των οικογενειών που φωνάζουν, δεν κάνουν καταγγελία, φωνάζουν γιατί έχουν στα πόδια τους τείχο ματερή, η οποία καπνίζει νυχθημερών, ακόμη παρότι λέμε ότι δεν καπνίζει. Αυτοί λοιπόν οι άνθρωποι, σήμερα δεν πήγα να δω σήμερα κύριε Σύμβουλε, με συγχωρείτε. Λοιπόν, καταρχάς λοιπόν σας δηλώνουμε ότι συντασσόμεθα και εμείς με την πρόταση του Δημάρχου, η οποία έπρεπε να έχει γίνει εδώ και πάρα πολύ καιρό. Ο Δήμαρχος έχει δίκιο όταν λέει ότι δεν είναι η δική του ευθύνη. Ο Δήμαρχος έχει δίκιο όταν λέει ότι δεν μπορεί να βγάλει αυτό το φίδι από την τρύπα. Εμείς δεν κατηγορήσαμε ούτε τον Δήμαρχο, ούτε τον προηγούμενο, διότι και ο προηγούμενος έπρεπε να το έχει κάνει. Είναι μια ιστορία η οποία ξεκινάει από το 1998. Εμείς δεν κατηγορούμε. Και όταν μιλάμε για τον Δήμαρχο, μιλάμε για την οποιαδήποτε δημοτική αρχή. Συντασσόμεθα λοιπόν με αυτό που θέλει να κάνει και συντασσόμεθα, διότι αυτό έπρεπε να έχει γίνει εδώ και πολύ καιρό. Έπρεπε να έχει γίνει από το 1998, έπρεπε να έχει γίνει από το 1999 που ανέλαβε, έπρεπε να έχει γίνει από το 2008. Εν πάση περιπτώσει, δεν μας ενδιαφέρει ποιος έκανε, τι έκανε και τι δεν έκανε. Εμείς, σαν οικογένειες, το μόνο που θέλουμε είναι αυτό το πράγμα το οποίο και είναι σήμερα. Ναι, κύριε Δημαρχέ. Ναι, κύριε Δημαρχέ. Μπορείτε να μου χωρίσετε τον τρόπο και τον λόγο που έπρεπε να το έχω κάνει από το 1999. Βεβαίως. Ας ξεκινήσουμε από το 98. 99 αναλάβω, αν δεν κάνω λάθος. Το 98 λοιπόν, ο ίδιος ο Δήμος τότε Αρεόπολης, Νίνη Τύλου, προσέφηκε στο Συμβούλιο της Επικρατείας τότε με δική του αίτηση, δηλαδή εσείς, όταν λέω εσείς δεν εννοώ εσείς προσωπικά, εννοώ ως Δήμος, προσφύγατε τότε ως Δήμος Αρεόπολης και ζητήσατε ο σκουπιδότοπος στη θέση Σπαρταία να ακυρωθεί, διότι είχε έρθει τότε η περιφέρεια και τον είχε ορίσει ως σκουπιδότοπο. Εσείς λοιπόν, έχω εδώ την απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας, που σας λέει από το 1998, δέχεται τη δική σας αίτηση, εσείς το ζητήσατε, τη δέχεται την αίτησή σας και σας λέει η θέση Σπαρταίας δεν μπορεί να γίνει σκουπιδότοπος. Στη συνέχεια με έγγραφα της περιφέρειας και όλες αυτές τις παλινοδίες που περιγράψατε και έτσι είναι, έτσι πράγματι έγινε, ο Σπαρταίας λειτουργεί έτσι όπως λειτουργεί, παρανόμως λειτουργεί όπως λειτουργεί. Εμάς, γιατί εγώ έπρεπε να το έχω κάνει από το 99, αυτό δεν διότι λειτουργεί παρανόμως και το ξέρατε. Έπρεπε λοιπόν να έχει οριστεί. Αυτό λοιπόν που σήμερα. Το 99 από το Γενικό Γραμματέα της Ελληνικής που λέει λόγω του προβλήματος. Εσείς αυτό που λέτε έχετε δίκιο. Μα είναι 72% δημοσιτήριο, 28% δημοσιογραφικό. Εγώ αυτά έχω στα χέρια. Δεν αμφισβητεί κανένα αυτό που λέτε. Γιατί έπρεπε να το έχω κάνει από το 99. Εμείς αυτό που λέμε είναι ότι υπήρχαν συγκεκριμένες αποφάσεις και αυτό το έγγραφο που λέτε επιτέλους να το κάνετε σήμερα έπρεπε να έχει γίνει παλαιότερα να δοθεί λύση. Εν πάση περιπτώσει, μπορεί και να κάνω λάθος. Εν πάση περιπτώσει, εμάς, οι θέσεις μας ως οικογένειες γύρω από την περιοχή και ως μανιάτες που μας ενδιαφέρει εκεί η περιοχή είναι μία και μοναδική. Ο Σπαρταίας πρέπει να σταματήσει και για το καλό του τόπου και για το καλό των οικογενειών και της υγείας αυτών των ανθρώπων. Αυτές οι ίδιες οικογένειες δεν έρχονται να πούνε πάρτε τα σκουπίδια από τα πόδια μας, διότι μας ενοχλούν, και βάλτε τα στα πόδια του Α, του Β. Αυτές οι οικογένειες θέλουν να φύγουν από εκεί και να δοθεί μία λύση.
Αυτό λοιπόν που ζητάμε, τουλάχιστον εδώ και ένα χρόνο ζητάω εγώ ως εκπρόσωπός τους, είναι να δοθεί μια λύση, να σταματήσει αυτή η παρανομία που είναι εις βάρος της υγείας τους και να δοθεί μια λύση. Η λύση θα δοθεί από εσάς, καλώς να έρθει. Θα δοθεί από την περιφέρεια, καλώς να έρθει. Κάποιος πρέπει να δώσει μια λύση. Αυτή είναι η θέση των οικογενειών, οι οποίες ζουν εκεί, επαναλαμβάνω νυχθημερών, έχουν το σκουπιδότο προς τα πόδια τους, τον μυρίζουν. Το καλοκαίρι που οι θερμοκρασίες ανεβαίνουν, ο αέρας τα παίρνει, τα φέρνει στα μούτρα τους. Υπάρχουν κάποιες λύσεις, μπορούν να δοθούν κάποιες λύσεις. Ας τις δώσει ο κατήλληνα αρμόδιος που είναι η περιφέρεια. Κάντε το αυτό το ευλογημένο έγγραφο που έπρεπε κατά τη γνώμη μας, μπορεί να είναι και λάθος, να έχει γίνει εδώ και πολύ καιρό. Κάντε το έστω τώρα να δοθεί λύση. Ή εν πάση περιπτώσει, αν δεν δοθεί λύση, να αναζητηθούν οι ευθύνες. Αυτοί οι άνθρωποι δεν είναι κακιμανιάτες, ούτε δεν αγαπούν τον τόπο τους. Και τον τόπο τους αγαπούν και πολύ καλοί μανιάτες είναι. Το ξέρουμε καλύτερα από εσάς. Το ξέρω, το ξέρω. Γι' αυτό μου κάνει εντύπωση. Γιατί τους μέφετε έτσι σε αυτή την ανακοίνωση. Τους μέφετε. Τους μέφετε σε αυτή την ανακοίνωση. Έτσι, εν πάση περιπτώσει για να κλείσουμε. Βεβαίως υπάρχει. Γιατί θέλετε, αφήστε τα πράγματα εκεί που είναι. Είπατε την άποψή σας. Σήμερα τι θέλει η οικογένεια, τους ικανοποιεί, η λύση τελείωσε. Εμείς θα καλοποιηθούμε να δοθεί λύση για μας, να δοθεί λύση για μας και για τον τόπο. Αυτό θέλουμε. Αν νομίζετε ότι με αυτόν τον τρόπο θα δοθεί, πείτε μου. Βεβαίως. Οι οικογένειες, οι άσκαροι, ενοχλούνται από το σκουπιδό. Δεν κατηγορούμε. Και όχι μόνο. Δεν είναι μόνο οι οικογένειες, αλλά και είναι Καστάκου. Είναι 400 υπογραφές μαζεμένες. Είναι ο Σύλλογος Βαχιωτών με ολόκληρο το χωριό. Να το ξεκαθαρίσουμε λοιπόν αυτό το θέμα και να μην μιλάτε για λάσκαροι. Δήμητρα και Λάσκαρ. Να καταλάβουμε, δεν μιλάμε. Να καταλάβουμε να φέρει το έργο. Παναγιώτη, εκπαίδευση στο κύριο Παναγιώτη. Να πω, θα ήθελα κύριε νομικέ, ήθελα να ρωτήσω, εκτός από τις ενέργειες αυτές που είδατε και κάνατε εδώ στο Δήμο, οι οποίοι δεν είμαστε σε αυτό, έχετε κάνει κάποιες άλλες ενέργειες για τους αρμόδιους που έχετε κάνει. Βεβαίως, έχουμε στείλει και σχετικό έγγραφο στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Στην αρμόδια επιτροπή της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τα σκουπίδια τα. Μισό λεπτό, να μην τα μπερδεύουμε. Όχι, δεν τα μπερδεύουμε, να μην τα καθαρά. Η περιφέρεια είναι αρμόδια για το ΧΙΤΑ. Για τη λειτουργία όμως και την εναπόθεση είναι ο Δήμος, δεν είναι η περιφέρεια. Εντάξει, τα φορτηγά, να το θέσω διαφορετικά, τα φορτηγά τα οποία εναποθέτουν τα σκουπίδια είναι του Δήμου, ή κάνω λάθος. Και γι' αυτό άλλωστε είπαμε ότι συντασσόμεθα με τον Δήμαρχο. Αν θέλαμε να κάνουμε αντιπολίτευση ή αν θέλαμε. Μας ρίχνετε ευθύνες όμως. Καμία ευθύνη. Και μία γνωρίζετε, είσαστε νομικός και γνωρίζετε. Μα και δεν έχουμε ούτε μία αρμόδια. Έχουμε μία μεγάλη διαφορά, κύριε Ιωάννη. Ποια είναι αυτή. Δεν έχουμε ούτε μία αρμόδια. Είσαστε εδώ σαν συνήγορος των κυρίων Λάσκαρ και σας ενδιαφέρει η επίλυση του προβλήματος των κυρίων Λάσκαρ και πολύ άριστα κάνετε. Εμείς είμαστε εδώ για να λύσουμε το πρόβλημα της περιοχής. Το πρόβλημα των οικογενειών είναι πρόβλημα του τόπου. Δεν είναι μόνο πρόβλημα. Είναι και άλλες οικογένειες εδώ. Δεν είναι ούτε 2, ούτε 5, ούτε 50, ούτε 100. Δεν θα έρθουν ποτέ εδώ να σας πω ότι προσκάρει 10 ατόμων. Ρίξτε τους υπόλοιπους 1000. Σεβόμαστε και τις οικογένειες.